Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, πιστοί στο ραντεβού μας και αυτή την εβδομάδα. Το SBC έχει την χαρά να φιλοξενεί τον κύριο Μάριο Ελευθεριάδη, ορκωτό ελεγκτή, και μαζί του θα βουτήξουμε και πάλι για δεύτερη εβδομάδα στα νερά ενός άλλου λιμάνιου. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κατέβει προς τον Πειραιά, κύριε Ελευθεριάδη. Αυτή τη εβδομάδα είπαμε να πιάσουμε λιμάνι πιο βόρεια και συγκεκριμένα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ή αλλιώς τον οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, OLTH, έτσι είναι το κωδικό του όνομα στο χρηματιστήριο, όπου επίσης είναι μια εισηγμένη εταιρεία και συν της άλλης θα μπορέσουμε να κάνουμε και μια σύγκριση στο τέλος της κουβέντας μας, έτσι, μια που είναι φρέσκα τα στοιχεία και του OLTH, ούτως ώστε να καταλάβουμε τις διαφορές και κάποιες ενδιαφέρουσες έτσι επισημάνσεις μεταξύ των δύο μεγάλων λιμανιών της χώρας. Προτείνω λοιπόν, κύριε Ελευθεριάδη, να περάσουμε σε μια ανάγνωση μετά μικρών σχολείων των βασικών στοιχείων του ισολογισμού, που είναι και δική σας βεβαίως αρμοδιότητα, και αμέσως μετά να μπούμε στην κουβέντα μας. Ξεκινώντας λοιπόν. Λοιπόν, βλέπω θεαματικά αποτελέσματα πραγματικά με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Για να τα πάρουμε από την αρχή. Κύκλος εργασιών. Ο κύκλος εργασιών βέβαια μειώθηκε κατά 8,8% στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, 24,8. 25 στρογγυλά. Τα μεικτά κέρδη είναι στα 10 εκατομμύρια ευρώ και αυτά είναι μειωμένα κατά 13% από το πρώτο εξάμηνο του 2012. Εγώ διακρίνω μια έτσι. Έναν επηρεασμό, μάλλον για την ακρίβεια, από την ύφεση, έτσι, από όλη αυτή τη διαδικασία. Αλίμονο, ναι. Τα κέρδη προφόρου και αυτά είναι στα 11,74 ευρώ, με 24,83 ευρώ τζίρο. Μάλιστα. Και τα κέρδη μετά φόρου στα 9,28. Ας τα κρατήσουμε αυτά τα μειωμένα δύο νούμερα. Μειωμένα κατά 17% από το πρώτο εξάμεινο του 2012. Παρόλα αυτά, ομολογώ, είναι θεαματικά. Είναι θεαματικά. Θα έχουμε την ευκαιρία παρακάτω να δεν το δεν είναι αναλύσουμε. Μόνο η έλλειψη. Ότι δεν πληρώνουν καθόλου τόκους, γιατί δεν έχουν κανένα δανεισμό. Δεν έχουν κανένα δανεισμό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πολύ συνετή διαχείριση. Μάλιστα. Πρέπει να το πούμε αυτό, να μην το πούμε. Βεβαίως πρέπει να το πούμε. Εσείς άλλωστε αυτή είναι η δουλειά σας. Η γλώσσα των αριθμών, το τι λέω εγώ, το τι λέει ο εκάστοτε παράγοντας, το τι λέει η αγορά βεβαίως οι επενδυτές, λίγη σημασία έχει. Ο ισολογισμός είναι αυτός που δείχνει την πραγματική και η εικόνα της επιχείρησης. Και εσείς διαπιστώνετε ότι εκτός του μικρού δανεισμού υπάρχει μια εντυπωσιακή. Του μηδενικού δανεισμού υπάρχει μια εντυπωσιακή. Εντυπωσιακή σχέση μεταξύ τζίρου, κύκλου εργασιών δηλαδή, και κερδοφορίας. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι που έχει τη σημασία της βεβαίως. Πολύ συνετή διαχείριση και βέβαια μειώθηκαν τα κέρδη κατά 17%. Το πρώτο εξάμηνο ήταν 11,12, τώρα έχουμε 9,22. Βάλτε μια άνοτε. Αλλά παρόλα και παρόλα αυτά είναι εντυπωσιακά. Με 24,83 εκατομμύρια τζίρο, τόσα πολλά, μπράβο τους. Μπράβο τους. Την ίδια στιγμή βεβαίως που συζητάμε για τα εξαιρετικά, την εξαιρετική εικόνα του ισολογισμού του OLTH, έτσι βλέποντας τον αντίστοιχο πίνακα του OLTH της περασμένης εβδομάδας, έτσι, βλέπουμε 51 εκατομμύρια τζίρο, είναι σχεδόν διπλάσιο ο τζίρο, αλλά βεβαίως είναι και άλλη τάξη μεγέθους το λιμάνι του Πειραιά. Το λιμάνι του Πειραιά έχει την Κόσκο, έχει τις κρουαζιέρες, έχει επιβατικά πλοία τα οποία πηγαίνουν έρχονται όλο το 24ωρο. Είναι τελείως διαφορετικά τα έσοδα που έχει το λιμάνι του Πειραιά με τα έσοδα που έχει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το οποίο ναι, μεν έχει μια εμπορική δραστηριότητα, δηλαδή κατεβαίνουν εμπορεύματα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αλλά βεβαίως δεν έχει καμία σχέση έτσι, με τον όγκο που συντελείται στον Πειραιά. Αυτό δεν το συζητάμε. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι ενώ ο OLTH, το λιμάνι του Πειραιά δηλαδή, με 51 εκατομμύρια, 52 σχεδόν εκατομμύρια τζίρο το εξάμηνο, τα κέρδη προφόρου ήταν στα 3,7 εκατομμύρια, ενώ την ίδια στιγμή ο OLTH, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με το μισό όπως είπατε τζίρο, έχει κέρδη προφόρων 11,7 εκατομμύρια ευρώ. Είναι εξωφρενικά τεράστια η διαφορά, αλλά προφανώς υπάρχει κάποια εξήγηση. Και την εξήγηση μας τη δώσατε μόλις τώρα. Μηδενικός δανεισμός. Που σημαίνει. Δεν είναι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έπειτα έχουμε το μισό ενεργητικό. Περίπου, δηλαδή ο OLTH είναι περίπου ο μισός του οργανισμού λιμένου. Ναι, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τα μεγέθη του ισολογισμού το ενεργητικό ή κάνω λάθος. Όσον αφορά τα αποτελέσματα. Είναι. Τα αποτελέσματα. Επηρεάζει. Όσα περισσότερα κεφάλαια έχει, τόσα περισσότερα έσοδα μπορεί να έχει και άμα τα χρησιμοποιήσει όλα αποτελεσματικά. Άμα τα χρησιμοποιήσει. Και όντως τα χρησιμοποιούν, αλλά έχουν πολλά έξοδα. Φαίνεται πάρα πολλά έξοδα, πολλές αποσβέσεις λόγω
επενδύσεων. Αναφερόμαστε στον Πειραιά, έτσι, ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Μεγάλο τραπεζικό δανεισμό 90 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Έλεγα 90 εκατομμύρια ευρώ δάνεια. Μάνι, μάνι, τα τοκοχρεωλήσια κάθε μήνα ή δύο μήνες ή τρεις μήνες ή κάθε έξι μήνες όποτε πληρώνονται. Κάποια στιγμή πληρώνονται. Είναι τεράστια ποσά. Είναι τεράστιο νούμερο. Ναι. Γι' αυτό βλέπουμε τον Όλθ με, τα μισά με το μισό τζίρο να έχει 11 εκατομμύρια, σχεδόν 12 εκατομμύρια κέρδη, ενώ ο Όλθ με τζίρο υπερδιπλάσιο σχεδόν, έτσι, να παρουσιάζει μόνο ένα έτσι, ανεμικό 3,4 εκατομμύρια. Δεν είναι και λίγα τα 3,4 εκατομμύρια, ειδικά όταν έχεις μια μπερδεμένη διαχειριστική, έναν όμιλο ο οποίος είναι αρκετά μπερδεμένος διαχειριστικά, με τεράστια έξοδα δεξιά και αριστερά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Φανταστείτε αν οι Κινέζοι επέλεγαν τον Όλθ αντί για τον Όλθ, το οποίο εδώ που τα λέμε, ο Όλθ είναι σε καλύτερη στρατηγική θέση. Σε ναι, καλύτερη γεωγραφική θέση, ανήκει στους πανευρωπαϊκούς διαδρόμους, στους αυτοκινητοδρόμους. Υπάρχει ενδιαφέρον και για το 4 και 10. Ενδιαφέρον. Και μάλιστα τώρα που μάλλον θα είναι και αυτό στο επόμενο πακέτο αποκρατικοποιήσεων, θα φανεί κατά πόσο υπάρχει ενδιαφέρον και από την Κόσκο, αλλά και την προηγούμενη προσπάθεια που θυμάμαι εγώ, ότι είχε λάβει χώρα η προσπάθεια αποκρατικοποίησης. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι μεγάλα ονόματα είχαν ενδιαφερθεί για το λιμάνι του Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως μετά, δεν προχώρησε η διαδικασία. Ίδιο με το χολόγιο, τα τρία τέταρτα ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ. Τα τρία τέταρτα στο ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ εξ ολοκλήρου ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Να προσθέσω εγώ εδώ ότι ο ΟΛΠ αυτή τη στιγμή στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει κεφαλαιοποίηση market cap, όπως λέγεται, 450 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ο Όλθ, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, έχει κεφαλαιοποίηση 250 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή μια σωστή διαφοροποίηση όσον αφορά την τάξη μεγέθους μεταξύ των δύο. Άρα η αγορά δεν κάνει λάθος. Σωστά έχει κεφαλαιοποίηση και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και το λιμάνι του Πειραιά βεβαίως. Αλλά εδώ έχουμε μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση με το μετοχολόγιο. Για συνεχίστε. Είπαμε περίπου τα 3 τέταρτα ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ. Και η Lansdowne Partners International Limited που εδρεύει στο Λονδίνο έχει το 5% τόσο στον Όλθ όσο και στον Όλπ. Και το υπόλοιπο 20% ανήκει σε Έλληνες φυσικά πρόσωπα, σε επενδυτές, θεσμικούς και φυσικά αν πρόσωπα. Αν θυμόσαστε την περασμένη εβδομάδα, είχα επισημάνει ότι και στον Όλπ έχει το ίδιο hedge fund. Μιλάμε για ένα hedge fund, το οποίο λέγεται Lansdowne, ένα μεγάλο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο με έδρα το Λονδίνο, εβραϊκά κεφάλαια είναι. Έτσι, αν αυτό σας λέει κάτι, το οποίο ειδικεύεται στα λιμάνια. Είναι η αγαπημένη του ενασχόληση, τα λιμάνια, οι μετοχές των λιμανιών. Και μάλιστα είναι και το φαν το οποίο είχε εκπονήσει ένα μεγάλο business plan, το οποίο είχε αξιοποιηθεί από το λιμάνι της Σμύρνης, παρακαλώ. Το ίδιο business plan, το οποίο βεβαίως είναι υποδιέστερο εναντί των ελληνικών μεγάλων λιμανιών, αλλά το είχαν αξιοποιήσει οι Τούρκοι μια χαρά και δουλεύει το μοντέλο τέλεια. Είναι εξαιρετικά κερδοφόρο το λιμάνι της Σμύρνης. Η Lansdowne, λοιπόν, έχοντας αυτό το ενδιαφέρον, έχει μετοχική θέση και στον Όλπ, στον Πειραιά δηλαδή, με τη διαφορά ότι εδώ δεν φαίνεται η θέση αυτή. Γιατί δεν φαίνεται? Γιατί αν αποφασίσεις να σπάσεις τις θέσεις σου σε κάτω του 5%, δεν υποχρεώσεις να ανακοινώνεις, ναι, έτσι στο χρηματιστήριο. Στον Όλθ, ωστόσο, όπου έχει πάνω από 5%, κατελάχιστο βέβαια, έχει ανακοινωθεί και φιγουράρει το όνομα. Αυτό έχει μία σημασία βεβαίως, ειδικά για τους επενδυτές. Εν κατακλείδη, μια μηχανή που γεννάει λεφτά, συγχαρητήρια. Ποια μετοχή θα επιλέγατε, τη μετοχή του Όλπ ή τη μετοχή του Όλθ? Αν ήταν του Όλθ, έτσι. Ναι. Αλλά αυτό είναι το μάτι του λογιστή, βεβαίως. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ελευθεριάδη. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα.